Πάρα πολλοί κόσμος. Κάποια στιγμή το μεσημέρι πήγε εκεί η κυρία Αθηνά με τα παιδιά της. Κάθισε περίπου 10 λεπτά, σιωπηλή. Υπήρχαν τραγούδια του Παντελή που τραγούδαγε όλος ο κόσμος εκεί. Άφησε λίγα λουλούδια στο παιδί της και έφυγε. Φαντάζομαι ότι και αυτή η μάνα πενθεί. Σίγουρα. Πενθεί όταν είναι κλειστές οι κάμερες και μακριά από τα διάκριτα βλέμματα του κόσμου. Αλλά θέλησε. Μου έκανε εντύπωση ότι επειδή η οικογένεια έχει αποφασίσει την ίδια μέρα με τον ένα χρόνο που έχει φύγει ο Παντελής να κυκλοφορήσει και το νέο του κομμάτι, Καράβια Σοβηθό λέγεται το κομμάτι του Παντελή, το κομμάτι αυτό μέσα σε 24 ώρες είχε 1 εκατομμύριο επισκέψεις στο YouTube, που είναι ένα ασύλληπτο ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη, σημειώνει μια τεράστια επιτυχία. Και με τα θάνατο, και ναι, νομίζω ναι, ότι είναι μια παρηγοριά για την οικογένεια με όλα αυτά που γράφονται, ακούγονται και τέτοια πράγματα που βλέπει ότι ο κόσμος αποδέχεται, αγαπάει και στην ουσία σημειώνει μια δεύτερη καριέρα ο Παντελής και θα την έχει για πάρα πολλά χρόνια. Το Σαββατοκύριακο πάντως έτσι που λίγο σέρφαρα στα sites, διάβασα ότι πήγε κυφρός ο Κυριάκου. Όχι, αυτό είχε γραφτεί ότι πήγε και ακούστηκε και σε εκπομπές ότι πήγε πρωί-πρωί στο σημείο. Η ίδια μέσω Instagram το διέψευσε σε μια μάλιστα συνομιλία που είχε και με την άλλη την κοπέλα, τη Μίνα την Αρναούτη, η οποία και αυτή σε ένα μακροσκελές κείμενο εχθές το μεσημέρι ανέφερε ένα χρόνο μετά τον Παντελή ότι θα ήθελε να έχει πάει, αλλά φοβάται. Αυτές οι δηλώσεις της κοπέλας σαφώς έγιναν στόχος. Ούτε παιδιά, είχε μείνει και το κορίτσι 7-8 μήνες στο νοσοκομείο σε τραγική κατάσταση. Ναι. Να έχει τις αισθήσεις, με τις εγχειρήσεις κτλ. Το άλλο κορίτσι ήταν από την αρχή πολύ καλύτερα, αλλά συναισθηματικά το πώς το βιώνει κάθε μια δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν είμαστε. Το φοβάμαι, δεν είναι συναισθηματικά. Φοβάμαι, όχι. Φοβάται, εννοεί για τον κόσμο, επειδή υπάρχει θυμός. Παιδιά, μπορεί να φοβάται και το μέσα της, το πώς θα αντιδράσει, το πώς θα νιώσει εκεί. Δεν μπορείς να ξέρεις την ψυχολογία. Τα επόμενα στάδια. Και την ψυχολογία. Τα επόμενα πάντως στάδια σε αυτή την υπόθεση είναι ότι περιμένουμε το πόρισμα της Αγγελέως σχετικά με το αν ήταν ή όχι οδηγός ο Παντελής. Και ξέρω από την οικογένεια του Παντελή ότι και να υποθεί ότι ο Παντελής ήταν οδηγός, θα κινηθεί, θα ασκήσει έφεση και θα το πάει, θα το προχωρήσει το θέμα προκειμένου να αποδείξει. Ο δικηγόρος του Αντώνιος Ρόιτερ για την αυτοψία είχε πει ότι θα σεβαστούμε το πόρισμα και θα αποδεχθούμε το πόρισμα των αρχών. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω για αυτό το παιδί. Έσπασε όλα τα ρεκόρ του YouTube εν ζωή και το κάνει και, και, ακούμε και το τραγούδι με τα θάνατο.